Λοιπόν, συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο, λίγο παραπέρα εντόπισα δύο καρποσώματα από το είδος Gyromitra esculenta. Πρόκειται για ασκομίκητα μικρού έως μεσαίου μεγέθους, ασκόματα με κεφαλή από 2, 3, 5 έως και 10 εκατοστά, ακανόνιστη, εγκεφαλόμορφη, με όψη κάπως σαν τσαλακωμένο χαρτί. Ύψος από 2-3 έως 5 εκατοστά. Σάρκα εύθραυστη, η οποία δεν μεταχρωματίζει στο κόψιμο. Πόδι, λευκό-λευκοπό, κρέμι μερικές φορές, ελαφρώς κιτρινοπό, λίο έως και 5-6 εκατοστά στη ύψος, έως και 2-3 εκατοστά σε φάρδος. Συνήθως γίνεται ακανόνιστο με κυλώματα ραβδόσης κατά μήκος και βέβαια είναι κούφιο εσωτερικά και η κεφαλή είναι σχεδόν κούφια όταν βρίσκεται στην ωριμότητα. Σάρκα η οποία, όπως είπαμε, δεν μεταχρωματίζεται στο κόψιμο, με αμυδρή μυρωδιά και επίσης αμυδρή γεύση. Όπως είπαμε, πρόκειται για πολύ επικίνδυνο είδος, το οποίο δεν θα πρέπει να τρώγεται από τους συλλέκτες. Μεγάλη προσοχή σε όσους δεν είναι γνώστες και συλλέγουν σχήμα χρώμα, να μην τον μπερδεύουν με τα φαγόσιμα είδη του γένους της μορχέλας. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, μπορεί να προκαλέσει μέχρι και το θάνατο, ανάλογα σε τι στάδιο βρίσκεται το κάθε καρπόσιμα. Προκαλεί γυρομητρικό σύνδρομο, το οποίο καταστρέφει τα νεφρά. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε, στους μη γνώστες και στους αρχάριους, να μην τον μπερδεύουν με τα είδη του γένους της μορχέλας. Παρόμοιο είδος είναι και το Gyromitra agigas, το οποίο γίνεται πολύ μεγαλόσωμο, πολύ πιο μεγαλόσωμο, και 2-3-4 ακόμη παρόμοια. Εμφανίζεται την άνοιξη, πρόκειται για καθαρά ανοιξιάτικο είδος. Εμφανίζεται από το Μάρτιο έως και το Μάιο, συνήθως σε κονοφόρα, περισσότερο σε κονοφόρα, σε έλατα και σε πεύκα και σπανιότερα σε πλατήφυλλα, όπως βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά στις Σημίδες και στην Οξιά. Πολύ ωραία. Gyromitra esculenta, Gyromitra η εδόδημη. Παρόλο που ονομάζεται εδόδημη, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη γενικά των μανιταριών. Όπως είπαμε, προκαλεί γυρομητρικό σύνδρομο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο έως και θανατηφόρο. Πολύ ωραία, πανέμορφα. Η σάρκα της δεν μεταχρωματίζει στο κόψιμο. Στα ανατολικά κυρίως κάτι το καταναλώνουν συστηματικά, βέβαια με προϋποθέσεις, και αυτό και το Gyromitra agigas.
συνιστάτε να μην συλλέγετε από τους μη γνώστες και από τους αρχάριους. Πολύ όμορφο. Κύρο Μήτρα Εσκουλέντα, γύρω Μήτρα η Εδόδημη. Ευχαριστούμε πολύ.